Πολύ χαίρομαι που συναντιόμαστε, έστω και με αυτόν τον, με αυτόν τον τρόπο, για να κάνουμε μία συζήτηση για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους πάρα πολύ αυτή την εποχή και δεν είναι άλλο από την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων την εποχή του κορονοϊού. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ως κυβέρνηση ότι η αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομική ζωή της χώρας με τη σταδιακή χαλάρωση των αυστηρών μέτρων του lockdown δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει εις βάρος της δημόσιας υγείας και πρωτίστως της υγείας των εργαζόμενων, οι οποίοι και επιστρέφουν στους χώρους εργασίας υπό νέες συνθήκες όμως πια και υποχρεωμένοι και αυτοί, όπως όλη η ελληνική κοινωνία, να προσαρμοστούν σε άλλες διαδικασίες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η μεγάλη πρόοδος η οποία έχει γίνει στην αντιμετώπιση του κορονοϊού θα εξακολουθεί να συνεχίζεται. Έχουμε δώσει ως κυβέρνηση, πάντα σε συνεννόηση με τους ειδικούς γιατρούς μας, κάποιες γενικές κατευθύνσεις, οι οποίες εξειδικεύονται σε μεγάλη λεπτομέρεια ανά χώρο εργασίας. Έχουμε πει ότι θέλουμε να κρατήσουμε όπου γίνεται το κεκτημένο της τηλεεργασίας, διότι αποδείξαμε αυτούς τους μήνες ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εργαζόμαστε και να είμαστε παραγωγικοί. Αλλά για εκεί που είναι προφανώς απαραίτητη, και αυτή είναι, μην κοροϊδευόμαστε, η μεγάλη πλειοψηφία, η φυσική παρουσία των εργαζόμενων, πρέπει να πάμε σε νέα πρωτόκολλα, σε νέες συνθήκες εξειδικευμένες ανά χώρο εργασίας. Ξέρω ότι και η χρήση της μάσκας μερικές φορές μπορεί να είναι άβολη και δυσάρεστη, είναι όμως αναγκαία για μία σειρά από κατηγορίες εργαζόμενων, τις οποίες μας υποδεικνύουν πάντα οι ειδικοί. Και θέλω να τονίσω ότι σε αυτή την προσπάθεια ακούμε τους ειδικούς, συμβουλευόμαστε το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και βέβαια φροντίζουμε πάντα μέσω του Υπουργείου Εργασίας και μέσω του ΣΕΠΕ να ελέγχουμε σε ποιο βαθμό, και εδώ πέρα απαιτούμε απόλυτη συμμόρφωση, δεν θέλουμε να κάνουμε εκπτώσεις, ούτε και θα είμαστε επίοικοι, σε ποιο βαθμό οι εργοδότες συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τις πολύ συγκεκριμένες τις οποίες έχει κάνει η πολιτεία. Σταματώ εδώ, γιατί ο σκοπός είναι να ακούσω εσάς και τις απόψεις σας και το πώς βλέπετε αυτή τη νέα πραγματικότητα να διαμορφώνεται, και να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον Πρόεδρο της ΓΕΣΕ, να μας πει πώς βλέπει από τη δικιά του μεριά αυτή τη σταδιακή επιστροφή στη νέα κανονικότητα. Διότι στην παλιά κανονικότητα είναι περίπου βέβαιο ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ.